Καλησπέρα users, τι κάνουμε, είμαστε καλά. Κόπηκε λίγο απότομα το streaming της Αλκμίνης, αλλά ο λόγος είναι ότι υπάρχουν κάποια προβλήματα με το τελευταίο patch του Sims 4. Υπάρχουν κάποια θέματα και δυστυχώς η EA, ξέρετε, αλλά κλασική ηλεκτρονικά, δηλαδή δεν χρειάζεται. Την έχουμε μάθει τόσα χρόνια, την έχουμε γεννήσει, δεν υπάρχει λόγος. Με το τελευταίο patch του Sims 4 υπάρχουν κάποια σπασίματα και αυτά τα είδατε στα τελευταία λεπτά. Το παιχνίδι σε πετάει έξω, κρασάρει και συναντάμε και μεγάλη κατανάλωση μνήμης, μεγάλη κατανάλωση RAM. Οπότε αυτό δημιούργησε το lag που είδατε προς το τέλος, γιατί η Αλκμίνη ξέμεινε από RAM στην ουσία στο PC της. Οπότε είχαμε ένα θεματάκι. Κόπηκε λίγο απότομα πάνω στη δημιουργία σπιτιού. Παιδιά, sorry. Λοιπόν, κάνω live αυτή τη στιγμή, καλά, Αλκμίνη συνέθηκε πολλά από το δικό της PC. Κάνω live streaming από το PlayStation 4 και θα παίξουμε σήμερα Pro Evolution Soccer 2014. Το demo το οποίο κατέβασα αυτή τη στιγμή είναι από το κινέζικο PlayStation Store. Και αυτό διότι σήμερα, Τετάρτη, ο μήνας έχει 17. Πρέπει να πούμε ότι το Pro Evolution Soccer 2015 14 είπα πριν, νομίζω ότι είπα 14. Το Pro 15 υπάρχει το demo του μόνο στα ασιατικά stores εκτός της Ιαπωνίας. Δεν ξέρουμε γιατί το έκανε αυτό η Konami. Εικάζω ότι μάλλον ο λόγος ήταν... πώς πάω πίσω τώρα, τα κουμπιά είναι ανάποδα. Το χ είναι πίσω για τους Ασιάτες, ο κύκλος είναι confirmed. Λογικά, ελπίζω να μην είναι για μας, έτσι το πιστεύω. Λοιπόν, να βγω λίγο στο αρχικό μενού. Όχι, δεν θα βγω στο αρχικό μενού. Η Konami έκανε το εξής. Σήμερα το demo του PS2015 είναι διαθέσιμο μόνο για τις ασιατικές χώρες εκτός της Ιαπωνίας. Η Konami, όπως ξέρουμε, είναι στην Ιαπωνία. Ο λόγος είναι μάλλον ότι δεν είναι 100% έτοιμο και αυτό που βλέπετε τώρα είναι ότι υπάρχει στο demo. Υπάρχει μόνο μια επιλογή φιλικού. Real Madrid, της Atletico Madrid, της Barcelona, Bayern Monaco, Juventus και άλλες δύο 6. Athletic Bilbao και Napoli. Εδώ είναι Atletico Madrid που έπαιξε χθες με τον Ολυμπιακό. Εμείς τι θα κάνουμε, θα παίξουμε τον demo για περίπου μία ωρίτσα και κάπου ενδιάμεσα ή στο τέλος θα δούμε το πότε, δεν υπάρχουν standard orders, θα δώσουμε κάποια δωράκια. Pro Evolution 2014, sorry, για PS3 και Xbox 360, οπότε μείνετε συντονισμένοι. Επίσης μπορείτε να μου προτείνετε και τι ομάδες θέλετε να πάρω, ποια να πάρω εγώ και ποια να παίξω αντίπαλος. Το αφήνω στην κρίση σας, περιμένω τα σχόλια στο chat. Αφήνω εδώ το DualShock 4, πάω να δείξω το καθιερωμένο μου spam. Και το πότε θα βγει σε Ιαπωνία και Αμερική θα βγει αύριο, 18 Σεπτεμβρίου, και για την Ευρώπη δεν ξέρουμε σίγουρα. Και κάτι μου λέει ότι επειδή οι ευρωπαϊκές χώρες είναι έτσι πολύ απαιτητικές, νομίζω ότι προσπαθούν να το κάνουν ώστε να δουν περισσότερο πόλεις, να το τελειοποιήσουν δηλαδή, και στο τέλος θα το παρουσιάσουν σε εμάς. Γιατί εμείς, ξέρετε, οι γκρινιάρδες, οι Ευρωπαίοι κατέχουμε πολύ από μπάλα και γενικά έχουν πολύ υψηλές απαιτήσεις στο. Συγγνώμη, στο θέμα των προδιαγραφών του Pro Evolution Soccer. Οπότε περιμένουμε να προτείνετε ομάδες από τώρα στο chat και σε ένα λεπτό ξεκινάω. Ποια ομάδα να πάρω εγώ και ποια ομάδα εναντίον ποιες ομάδες να παίξω. Θα δώσω να παίξω το πιο δύσκολο επίπεδο. Ωραία, για να δω τι μου είπατε. Bayern Real Madridis, Atletico Real, Bayern, Atletico Real, Atletico Real, Atletico Madridis, Real Madridis. Νομίζω Bayern Real. Πώς είναι η ψήφη, Bayern Real 1, Atletico Real 1-1, Atletico Real 1-2, Bayern 2-2, Atletico Real 2-3, Manu Bayern 3-3, Atletico Real 4-3, κέρδισε το Atletico Real. Μου βάζετε δύσκολα, σαν δεν τρέπεστε, αλλά θα το παλέψω. Α, ξέχασα, είναι ο κύκλος. Συνήθεια, καταραμένη συνήθεια.
Εγώ τη όψη δεν μου αρέσει καθόλου το αρχικό μενού επιλογή ομάδων. Α πάμε στα settings. Match level, super. Ό,τι μόνο δύο επίπεδα έχει, regular λέει και superstar. Άρα normal και λογικά το πιο δύσκολο. Μπορώ να ορίσω και διάρκεια αγώνα, επειδή είναι demo, θα το απολαύσουμε. Δεκάλεπτο full, ό,τι γίνει. Έχω να φάω κάτι τεμάχια. Injuries on. Πάμε στο game plan. 4-3-3, καλό είναι πολύ περίεργο σύστημα. 4-2-3-1 θέλω να παίξω. Choose manually. Line up. Τι θα τους πιάσω manually για να τους μετακινήσω θέσεις. Back. Θα τα καταφέρω. One touch settings. Αυτό θυμάστε στα ελληνικά. Ένα άγγιγμα. Ρυθμίσεις με ένα άγγιγμα. Tactical options, τι έχει εδώ, defensive, custom. Δεν έχει και πολλά. Θα μου πείτε τώρα, demo είναι. One touch settings. 4-2-3-1. Το θέμα είναι, το κράτησε αυτό για μόνιμο formation, το κράτησε 4-2-3-1. Το ονομάζει περίεργα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, back. Όχι. Να δω, line up θέλω λίγο. Τι έπαθε, πουλάκι μου, τι έχεις πάθει. Τι έχεις πάθει. Σούσμα. Αυτό με ενοχλεί κάθε φορά, δηλαδή ποιος ο λόγος θα μπει σε τάξεις για να κανονίσεις κάτι automatically. Λογικά θα είναι manual, ρε φίλε. Λοιπόν, 84, R2. Χα! Το βρήκα, το κλασικό. Έχουμε κάποιον καλύτερο. Νομίζω ότι είναι η μόνη φορά που βλέπω σε ποδοσφαιράκι την βασική εντεκάδα να είναι αυτή που πρέπει. Α, βιάστηκα λίγο. Καλά, όχι, ο Τιάγκο είναι γενικά καλύτερος. Ωραία, μια χαρά είναι, παιδιά. Θα μπορούσε να παίξει και ο Σουάρες αντί του Γκαρσία. Τον έχει πολύ χαμηλά τον Γκαρσία, η Αμερική. Εντάξει, θα ξεκινήσουμε με το σαπάκι τον Γκαρσία. Που τον έχει σαπάκι τον Γκαρσία, αλλά δεν είναι σαπάκι. Και πάμε στον Derby Ατλέτικο Ρεάλ. Η εμφάνισή μου είναι με κόκκινα σα πρεσβεία, ελπίζω να μην μπερδευτώ. Έχει κάπως ο loading. Επίσης έχω φορέσει τη φανέλα, ξέρετε, του gamer εδώ πέρα, έχει και το νημεράκι πίσω. Για να δούμε τα γραφικά πώς είναι. Περιγραφή δεν έχει, το συνηθίζει αυτό η Konami στα demos. Βλέπετε το control, βλέπετε πως κοντρολάρουν την μπάλα, καμία σχέση με πέρυσι. Μπορώ να πω ότι... Λοιπόν, τώρα που έδωσα πάσα, ναι, όχι, okay, εντάξει, έτσι όπως είναι το γήπεδο και με τη σκιά, λογικό. Λοιπόν, τα animations έχουν βελτιωθεί. Αυτό που δεν βλέπετε εσείς και που το νιώθω εγώ αυτή τη στιγμή είναι ο χειρισμός. Α, να πω ότι όσοι θέλουν να κατεβάσουν το Pro 15 μπορούν να φτιάξουν account σε PSN ή Xbox Live στο κινέζικο PSN. Βάλτε χώρα Hong Kong και κατεβάστε το. Νομίζω ότι δεν πρέπει να παίζει online όπως και όλα τα demos άλλωστε. Λοιπόν, θα σας πω τι διακρίνουμε εκ πρώτης όψεως. Βλέπουμε ότι η ταχύτητα είναι περίπου η ίδια. Μου θυμίζει λίγο Virtua Striker στην τελευταία του έκδοση. Δηλαδή ο τρόπος που κινούνται, ρε παιδί μου, θυμίζει ποιες παίχτες με χαμηλό κέντρο βάρους που, εντάξει, κοντρολάρουν την μπάλα, είναι λίγο αργή. Ξέρετε, τώρα βετεράνω σε 34-35, αυτό μου θυμίζει πάνω κάτω κίνηση του προ. Πάλι έδωσα την μπάλα σε αντίπαλο, δεν ξέρω, δεν μπορώ να αλλάξω και τις εμφανίσεις, το δοκιμάζω στο επόμενο παιχνίδι. Εδώ απλά προσπαθήσω να φάω όσο λιγότερα γκολ μπορώ και στο επόμενο θα επιλέξω την ομάδα που θέλω. Θα παίξω Μπαρτσελόνα Γιουβέντους, ξέρω εγώ. Λοιπόν, τα animations τα βλέπω βελτιωμένα, αλλά ο χειρισμός λίγο μου κάθεται κάπως. Είναι καλύτερος από πέρυσι, σε κάθε περίπτωση ό,τι βλέπουμε είναι καλύτερο από το περσινό Pro. Σε σχέση με το Pro 14, παιδιά, καμία σχέση. Το Pro 14 δεν βλεπότανε. Λοιπόν, αυτή είναι η Fox Engine, καλά, από γραφικά επίσης κλάσεις ανώτερα.
Αυτό που έχω παράπονο είναι το AI. Δηλαδή, παίζω στο super level και έπρεπε να με παίρνει, να με μαρκάρει στενά, να με έχει από κοντά. Τα physics της μπάλας, το πρώτο shoot δεν μου άρεσε και τόσο. Όχι γιατί πήγε στα περιστέρια, αλλά γενικά το πιάσε κάπως περίεργα από τη γωνία που ήταν. Δηλαδή, το πιάσε με δεξί εξωτερικό φάλσο. Λοιπόν, εδώ πήρα πάλι εύκολα την κεφαλιά. Προσπαθήσω μια προωθημένη, δεν έπιασε. Αυτό είναι καλό, με πίεση η CPU. Ξαναλέτε, παίζω στο πιο δύσκολο επίπεδο, έτσι. Δεν είναι λάθος, system settings. Όχι. Καλά, από εδώ δεν φαίνεται. Τέλος πάντων, παίζω στο πιο δύσκολο. Τουλάχιστον αυτό θυμάμαι. Νομίζω να μην έχω κάνει λάθος. Ο Μαρτσέλο έκανε αλλαγή παιχνιδιού για τον Καρνιβάλ. Πώς ήταν, Πέπε, Μπέιλ. Ο Μπέιλ εκεί πέρα που είχε φάει κλωτσιές στο αμάξι του γιατί αρνήθηκε να δώσει αυτόραφο και γιατί Ρεάλ έχασε την Ατλέτικο στο κύπελο. Μπενζεμά για τον Μπέιλ πάλι. Διώχνουν εκεί πέρα σε πλάγιο. Καρβαγιάλ, τώρα τον είπα στο Καρνιβάλ, το διώβασα. Μια εξοικείωση μέχρι να μάθουμε τους νέους παίκτες. Εδώ έγινε μια σέντρα, μάλλον από τον Bale, χωρίς καμία τύχη. Και ένα νέο animation του PES 2015 Cup, που παίζει στα replay. Λοιπόν, το σύστημα το κλασικό, με τις στημένες φάσεις, όπου ξέρω εγώ πατάω δεξιά τον αλλοξτή, πάει αριστερά. Πατάω αριστερά, πάει από εκεί. Λοιπόν, για να δούμε πόση δύναμη έχει, μέχρι πόσο μπορεί να πάει. Ωραία, αυτό ήταν στο τέρμα. Οπότε να το έχετε υπόψη σας, τα βολέ στο τέρμα, όλη η full δύναμη τη δίνετε όσο την έχετε. Λοιπόν... Πάλι ο Μπέιλ εκεί πέρα, δεν περνάει με τίποτα. Νομίζω ότι μπορώ να κλέψω την μπάλα πολύ εύκολα. Και εδώ παίζω με τη μία κάτι που δεν γίνεται συχνά στο προ. Επίσης πάλι νομίζω ότι έχω ένα παίχτη εκεί, γιατί τόσο σκιά όσο και εμφανίσεις που έχω επιλέξει δεν με βοηθάνε καθόλου, αλλά δεν υπάρχει παίχτης δεξιά και θα πρέπει να τον παιδώσω κάποια στιγμή ότι δεν υπάρχει παίχτης δεξιά και να μην δίνω την μπάλα στο Μαρτσέλο. Λοιπόν, εδώ ο Γκαρθία κινείται παράλληλα. Εντάξει, κινήσεις παιχτών, όχι τρελάθηκα με το FIFA 15 demo, δεν ξέρω εσείς πώς το είδατε. Εδώ ο Μπέιλ πάει λίγο σαν συνταξιούχος. Ωπα, εδώ είδατε από το μαρκάρισμα ότι πιέστηκα και δεν μπορούσα να ακολουθήσω τη φάση. Ο παίκτης μου ήταν λες και τυφλώθηκε και δεν ακολούθησα καν την κάθε την παλιά. Νομίζω ότι για κάποιο λόγο το έχω το μάτς. Δεν ξέρω γιατί, αλλά νομίζω ότι το έχω, παρότι έχω χειρότερη ομάδα. Πήγα να βγάλω μια κάθετη. Δεν μου κάτσε. Πιέζω εκεί τον Πέπε, μπας και γίνει κάτι. Μέχρι στιγμής η CPU δεν έχει κάνει λάθος πάσα στις ψιλοκρεμαστές της εικόνη χωρίς λόγο. Σε αντίθεση με το FIFA που βλέπουμε ότι στο FIFA παίζουν γενικώς με την μπάλα κάτω. Δηλαδή η AI στο δύσκολο επίπεδο του FIFA είναι άπιαστη, παίζει συνέχεια με την μπάλα κάτω. Δεν μπορείτε να τους την κλέψετε με τίποτα. Το βάλω. Όχι, δοκάρι! Δοκάρι! Λίγο πριν το ημίχρονο είχα δοκάρι, δεν το πιστεύω. Αν είδατε και ποιος παίχτης το έχει το δοκάρι. Πάντως δεν βλέπω να απειλούμε σε καμία περίπτωση. Ναι. Δηλαδή, ο αντίπαλος δεν έχει πατήσει καν περιοχή για να καταλάβετε. Ωραία. Πρώτο ημίχρονο, πρώτες εντυπώσεις. Γενικά ο χειρισμός είναι πολύ καλύτερος από το πρώτο περσινό. Η ταχύτητα του παιχνιδιού, να ξέρετε ότι παραμένει στα ίδια επίπεδα, όχι στα ίδια, λέω καλύτερα επίπεδα με πέρυσι, αλλά πιο κάτω από το FIFA 15. Μην περιμένετε το Pro να είναι πιο δύσκολο, πιο γρήγορο από το FIFA 15. Το Pro θα είναι για άλλη μια χρονιά πιο αργό από το FIFA 15. Παρά τις αλλαγές που λένε ότι έχουν κάνει οι δύο εταιρείες. Αλλά αυτό που είχα προβλέψει και στο FIFA 15 demo είναι ότι ταχύτητες των δύο
των δύο ποδοσφαίρων έχουν, έχει μικρύνει η ψαλίδα. Δηλαδή το Pro πέρυσι ήταν πολύ πιο... πολύ πιο αργό από ό,τι είναι το φετινό. Κάτσε να βάλω ότι παίζω Pro 15, γιατί ακόμα έχει κολλήσει το Sims 4. Όχι, εντάξει, το πήρε. Λοιπόν. Φύγε. Μπράβο. Με όλη τη δύναμη να δούμε πώς θα πάει. Εντάξει, αυτή είναι όλη σου η δύναμη. Θα βαμπουμπουνίζουμε άλλη φορά. Απίστευτη κάθε την παλιά για τον Μπενζεμά. Πολύ καλή έχει αυτό το σημείο. Στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων, αλλά κατάφερα και την έκοψα. Εδώ ο παίκτης μου για κάποιον ηλίθιο λόγο άφησε. Άφησε την μπάλα να ακολουθούσε. Μην μου πεις την επέναλτη. Αυτό ήταν. Παιδιά, αυτό ήταν θέατρο. Δεν ξέρω τι λέει. Αυτά ήταν καραγκιουζιλίκια. Λοιπόν, εκτός αυτού, ο παίκτης έκλεψε την μπάλα σε φάση όπου ήταν πραγματικά τραγικό και βλέπουμε τα ίδια λάθη με το περσινό προ. Δείτε εδώ. Όχι, εντάξει, ήταν επέναλτη. Οκ, το παραδέχομαι. Λοιπόν. Τώρα πού να πέσω, θα πέσω αριστερά. Και έλεγα να πέσω δεξιά, αλλά. Με βλακία και είχα το κάνει, δηλαδή πραγματικά είναι αμαρτία. Λοιπόν, έχασε την μπάλα ως εξής. Ο παίκτης μου αντί να πάρει την μπάλα στα πόδια του, την άφησε, άνοιξε τα πόδια, πώς τα άνοιξε πίσω ο Μίτροβλου και άφησε μια assist για τον Αφελάη. Νομίζοντας ότι ο συμπαίκτης του πίσω θα έπαιρνε την μπάλα. Αυτό είναι στην αρχή της φάσης, δεν το δείχνει τώρα το replay. Το αποτέλεσμα ήταν να χάσω την μπάλα και να την κλέψει ο αντίπαλος, να δώσει πάσα, να μπει στην περιοχή και κέρδισε το πέναλτι. Αυτό το λάθος υπάρχει στις δύο τελευταίες εκδόσεις του Pro και συγκεκριμένα από το Figure Replay, όσο θέλουμε. Από το Pro 13 υπάρχει το εξής λάθος, ότι δίνω ξέρω εγώ μια μπάλα, το βλέπετε, την αφήνει και την παίρνει άλλος. Αλλά όταν ακολουθεί παίκτης δεν το καταλαβαίνει η AI και δίνουμε εμείς την μπάλα και πάει σε αντίπαλο. Είναι τραγικό αυτό το λάθος, γιατί για κάποιον χαζό λόγο που δεν το λένε να το φτιάξουν οι Ιάπωνες, οι πάσες πηγαίνουν σε συμπαίκτη μας, πρέπει να πηγαίνουν, υποτίθεται, πολύ αργά. Αυτό είναι τραγικό λάθος. Πρέπει να πηγαίνουν, να κυκλοφορεί μπάλα πιο γρήγορα και όχι οι παίκτες να αφήνουν την μπάλα για τον παίκτη τον από πίσω και τελικά να καταλήγει να την κλέβει αντίπαλος. Ή ξέρω εγώ να την παίρνει την μπάλα στον παίκτη και να την παίρνει αργά. Είναι τραγικό λάθος αυτό. Λοιπόν, εντάξει, τώρα ίσα που το πάτησα, βγήκε προωθημένη, ήταν λάθος σημείο για να στείλω προωθημένη σε κάθε περίπτωση. Okay. Κεφαλιές μέχρι στιγμής έχω πάρει εύκολα. Εδώ πήγα να δώσω πάση στον συμπαίκτη μου. Ο συμπαίκτης μου δεν έκανε κίνηση για την μπάλα. Η μπάλα προσέκρουσε στα πόδια του και έγινε αυτό που είδατε. Την πήρα αντίπαλος. Γενικά επίσης υπάρχει μια ενοχλητική καθυστέρηση στις κινήσεις. Έχουν βελτιωθεί τα control, οι τρίπλες, αυτά έχουν βελτιωθεί, αλλά υπάρχει μια καθυστέρηση στο να μπορείτε να δώσετε πάσα. Θα πήρε και κόρνερ, ok. Δηλαδή, από τη στιγμή που θα πατήσω την πάσα και θα τη δώσει, μπορεί να μεσολαβούν από μισό μέχρι 2 δευτερόλεπτα. Κάτι που εμένα προσωπικά με ενοχλεί. Δηλαδή, τώρα όσοι έχετε μάθει σε FIFA, θα απογοητευτείτε. Δώσε άλλο ένα πέναλτι, ρε φίλε. Τι φλάμα έχει ο χθεσινός Πορτογάλος που σφαίρεγε με το γάβρο, που ήταν τα σφυρίγματα στην ανάποδη. Λοιπόν, το μπουμπουνά όσο είναι, πάρτε. Εδώ μεταξύ πάλι το βολένιο λες και το κάνει ο Bruce Grobbelaar στα 40 του, να πούμε στη σύνταξη. Τώρα δεν είναι βολέ αυτό. Είναι κάποιες κινήσεις λες και παίζουν συνταξιούχοι. Αλλά ξαναλέω ότι είναι πολύ καλύτερο από το περσινό. Δηλαδή το περσινό προ και το προπέρσινο γενικά τα τελευταία χρόνια έχει κάνει βήματα προς τα πίσω η σειρά, δεν βλεπότανε. Τώρα το φετινό, εντάξει, έχει κάποιες αυτοματοποιημένες κινήσεις, αλλά ο χειρισμός είναι καλύτερος. Σε γενική εκτίμηση, αν με ρωτάτε, δεν το περιμένω καλύτερο από το FIFA. Εδώ έκλειψα την μπάλα, θα βγάλει την προηγούμενη. Την έβγαλε πολύ καλή παλιά, δούλεψε. Όχι. Έπα το κάνω πιο δυνατό, το ξέρω. Τώρα μετά το δοκάρι που σκάει με το χειλό, φυσάγει το γιαούρτι. Εδώ πάλι έπρεπε να κλέψει την μπάλα, πέρασε από πάνω. Whatever. Καλή κάθετη. Εντάξει, την έκοψα έγκαιρα. Εδώ, πολύ καλό το ότι άλλαξε απόφαση τελευταία στιγμή. Δεν το κάνει στα προηγούμενα προ. Πήρα την μπάλα, πάτησα την μπάσα, αλλά τελευταία στιγμή άλλαξα την αποφασή μου και τώρα το δέχτηκε, που είναι πολύ καλό. Σε προηγούμενα προ, ό,τι
η κίνηση του είχε πει να κάνει, κολούσε ρε παιδί μου στον εγκέφαλό του και δεν, αυτή την κίνηση έκανε. Δεν παραλύω αυτά. Δηλαδή η κίνηση προγραμματιζόταν και για τα επόμενα δευτερόλεπτα ήξερε ότι θα κάνει αυτή την κίνηση. Τώρα μπορούσε και αλλάξει κίνηση τελευταία στιγμή που είναι πολύ θετικό. Εδώ κλασικά το βολέ με το πάσο του, λες και θέλει να κρατήσει ας πούμε να καθυστερήσει. Από το AI γενικά δεν έχω μείνει ικανοποιημένος, αυτό είναι το πιο δύσκολο, εντάξει, φαντάζομαι το πιο εύκολο. Και το goal ήταν κοροϊδία, δηλαδή ήταν 0-1 για ένα 0 αυτή τη στιγμή. Ωραία, πέρασα πάλι πολύ εύκολα πέρασα. Τι, αχ, όχι. Μπροστά, ωραία. Τώρα, κάνω καμιά κούρσα. Προσπαθώ να βρω συμπαίκτη. Δεν ξέρω να κάνω κίνηση παράλληλα προς το τέρμα εκεί. Γενικά μου αρέσει πολύ, πολύ καλύτερα από πέρυσι η αίσθηση του χειρισμού. Καμία σχέση, δηλαδή μπορείς να ευχαριστηθείς να παίξεις μερικά ματσάκια. Ακόμα και αυτοί που παίζουν FIFA μπορούν να κάτσουν να το απολαύσουν για κάποια ματσάκια. Δεν σου σπάει τα νεύρα, δεν καθυστερεί ας πούμε όπως πριν. Ναι μεν θέλει δουλειά, η ανταπόκριση του χειρισμού είναι που τη σπάει, τα animations έχουν φτιαχτεί, αλλά τώρα η ανταπόκριση είναι το όλο πρόβλημα. Αλλά γενικά σε ευχαριστεί να κάτσεις ασχοληθείς. Εδώ που μένεις εμάς βλέπετε το stamina του έχει κλάσει τελείως, το Ronaldo το ίδιο. Εντάξει, έχει δυνάμεις για να κάνει τρίπλα, αλλά αυτά είναι το κόπωση. Λοιπόν, εδώ την παίρνω και πρέπει γρήγορα να φύγω μπροστά. Πάτησα full δύναμη, την έστειλε στον επιθετικό. Ωραίος συνδυασμός. Κατεβαίνει άλλος τώρα. Όχι. Τώρα ήταν, άμα θα μου κάτσει μπαλιά ήταν αυτό το πράγμα. Γενικά παίζει καλά με τις ψιλοκρεμαστές το προ. Εδώ ήταν εντελώς αυτοματοποιημένη κίνηση, σαν σε προπόνηση, δεν πρόλαβα καν να αντιδράσω. Και θυμίζω ότι κάτι θα πρέπει να έχουν διορθώσει σε σχέση με τον demo που θα παίξουμε εμείς οι Ευρωπαίοι, γιατί αυτό που παίζω αυτή τη στιγμή είναι μόνο για την Κίνα. Από απέναντι κάποιος τον βρήκε, καλή παλιά, λειτουργούν οι προωθημένες και οι ψιλοκρεμαστές. Και τώρα έχω ένα φάουλ. Βλέπετε εδώ σπροξίδια, τσαμπουκάδες, κίτρινες στο Ρονάλντο. Γενικά τα γραφικά τα βλέπω αρκετά βελτιωμένα, αλλά ο Ρονάλντο δείχνει λίγο αραπάκωση μου φαίνεται. Έχει κάπως πιο σκούρο χρώμα από ό,τι τον έχουμε συνηθίσει. Ηλιοκαμένος Ρονάλντο, λες και έχει πάει στη Μύκονο ας πούμε και έχει λιώσει με τις ώρες, στην Ψαρού και έχει πάρει χρώμα, κάπως έτσι τον βλέπουμε. Εδώ πάλι άργησε, δεν ξέρω, πάτησα το πάνω να στείλω προθυμίου, δεν έκατσε. Λοιπόν, καθυστερήσεις καθόλου δεν κράτησε ο τύπος, 0-1 έχασα. Ξαναλέω 0-1 αντί για 1-0, αλλά εδώ θα είμαστε. Θα του σκίσω τα βάρβουλα. Δηλαδή. Τώρα θα δει. Αυτή τη φορά θα επιλέξω Μπαρσελόνα. Την οποία θεωρώ από αυτές τις ομάδες τουλάχιστον την καλύτερη του. Πάμε στο Team Cell. Επιλέγω Μπαρσελόνα. Και θα παίξω με. Ξεκινάμε με Juventus. Και πάμε μετά με πιο δύσκολες. Game plan. Εδώ παίζει ένα σύστημα 4-5-1 ή 4-3-3, κάτι τέτοιο. Λοιπόν, change formation. Τέσσερα, πέντε, ένα. Θέλω κάτι σε 4-5-1. Το οποίο είναι 4-2-3-1 στην ουσία. Confirm. Και back. Για να επιλέξω fluid formation. Ωραία. Οπότε τώρα οι παίκτες μου θα βγαίνουν και εκτός θέσης. Για να δω. Θα παίρνουν την μπάλα καθόλου. Ποιους έχουμε μέσα.
Έχουμε τον Άλβες, έχουμε Μπούσκετς, Τσάβι. Πάλι μου διάλεξε μια σωστή εντεκάδα, μόνο που θα πρέπει να κάνω μια αλλαγή. Όχι ρε εσύ. Τι παίζει εδώ πέρα. Όχι, δεν είναι σύστημα. Αυτό. Μπράβο. Δεν το πήρε πάλι. Πάμε πάλι. Κάσκον. Τι είναι στάξιος. Ωραία. 4-2-3-1. Ξέρω εγώ. 4-2-3-1. Εντάξει. Το δέχτηκες. Όχι. Το άλλαξες. Γιατί. Λοιπόν, custom. Confirm. Και με βγάζει εδώ. Δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή πατάω το back και... Ναι. Πραγματικά δεν μπορώ να βγάλω άκρη με αυτό το πράγμα. Δεν σώζει το formation. Τέλος πάντων. Άμα θέλει να παίξουμε έτσι, ας παίξουμε έτσι. Άντε πάμε να δούμε. Ξεκινάει το derby Barcelona Juventus. Μάνα λέει θα σε λιώσει η μεγάλη Γιούβε το νου σου γατάκι, θα ξαναλιώσουμε. Λοιπόν. Για όσους ρωτάνε από πότε παίζω και τα λοιπά, παίζω προ και FIFA από την πρώτη τους έκδοση. Δηλαδή από την International Superstar Soccer, βασικά και το Konami Soccer έχω παίξει το 92 και το FIFA από το FIFA το 94 που ήταν δυσδιάστατο με διαγώνια απεικόνηση. Οπότε πιστεύω ότι τουλάχιστον στη σύγκρισή του είμαι αντικειμενικός και υπάρχουν χρονιές που βάλει πότε καλύτερο το FIFA, πότε καλύτερο το Pro. Αλλά δεν έχει να κάνει. Μέχρι στιγμής, όπως είπα και πριν, δεν ξέρω αν θα το ξεπεράσει το FIFA, μάλλον δύσκολο. Παραμένει arcade το Pro, το ξαναλέω, δεν είναι τόσο simulation όσο το FIFA. Αλλά είναι καλύτερο από το πρώτο 14, δεν έχει καμία σχέση. Εμένα προσωπικά τα δύο τα περσινά δεν μου άρεσαν καθόλου. Σε σχέση λοιπόν με τα περσινά, ξαναλέω ότι δεν το περιμένω καλύτερο από το FIFA, αλλά σε σύγκριση με το πρώτο 13 και το 14, το 15 μου φαίνεται τελείως αλλαγμένο. Δηλαδή και σε γραφικά και στα animations και σε κάποια σημεία του gameplay περιμένω περισσότερα, είναι πολύ καλύτερο. Εδώ πρέπει να κέρδισα, όχι δεν πήρα το φάουλ. Τι το πήρα, το πήρα, το έδωσε, το έδωσε το φάουλ και την κίτρινη, γιατί είχε αφήσει πλεονέκτημα και γύρισε πίσω τη φάση και έδωσε το φάουλ που είδατε. Εδώ ακριβώς, άφησε το πλεονέκτημα, είδα ότι δεν παίρνω την μπάλα και γυρνάει πίσω τη φάση και δίνει το φάουλ πολύ σωστά. Τώρα να δούμε πώς τα καταφέρω με το φάουλ εδώ. Όχι, θα φύγει στα περιστέλη. Α, χτύπησε και στο τείχος και πήγε κόμμα. Λοιπόν, πάμε για το κόμμα. Πρέπει να έχεις λίγο κρύο άμα για να εκτελέσεις χρόνο στο πρώην, η αλήθεια δεν είναι τόσο εύκολο εδώ FIFA. Εδώ ο Άλβες. Είναι στην Τσάβη. Χάνει την μπάλα εκεί από τον Πογμπά. Για να δούμε και φέτος τι θα κάνει. Ο Βιντάλ, καλά όλα αυτά τα μισή από αυτούς είναι παλτά το μεταξύ, καλά ο Τέβες είναι παιχτούρα, αλλά δεν έχουν καμία σχέση με την παλιά καλή Γιουβέντους. Εδώ η μπάλα, δεν ξέρω, αλλά πάει πολύ ευθεία, δεν κάνει τα φάλτσα που πρέπει. Εδώ έβγαλα μια καλή παλιά, δεν μου βγήκε η σέντρα όμως. Ωραία. Αχ, δεν την πέρασε.
Την κλέβω πολύ εύκολα όμως. Ω, το πιάσε. Το πιάσε ο Μπουφόν. Μέχρι στιγμής το παιχνίδι έχει πάρα πολλά λάθη. Πάλι με προωθημένες μπαλιές προσπαθεί να κάνει κάτι. Εδώ τον έβαλα τερματοφύλακα, έδειξε με γροθιές. Θα δούμε κατά πόσο χρησιμοποιούν και γροθιές τερματοφύλακες και γενικά πώς είναι το AI. Μέχρι στιγμής το βλέπουμε καλό. Εδώ βάζει το σώμα του για να κρατήσει ο Λίχτσταϊνερ, πίπλο. Οκ, βέβαια. Λογικό να κλέψω κάπου. Κατεβάζω τώρα με τον Πικέ, Νιέστα, στο κέντρο, Σουάρες. Όχι, δεν πέρασε κάθετη. Κακώς την έκανα και την κάθετη, δεν με κρατήσω κι άλλο μπάλα. Κατά τα άλλα θυμάστε τις δηλώσεις του υπεύθυνου του Pro Evolution που λέγε το FIFA είναι λες και παίζεις ping pong, δηλαδή τόση ώρα με το πρώτο παίζω, δεν παίζω ping pong ας πούμε, τι γίνεται. Το βάζει, όχι, τα! Παραλίγο να το πιάσει, αλλά με έκοψε τελευταία στιγμή. Πάντως βλέπετε, ο Γιουβέντος δεν έχει κάνει ούτε ένα σουτ. Τι ήθελα και το βρουσούζεψα. Ωραία, εντάξει, την έκλειξε την πάρα. Εδώ, όχι, δεν πέρασε. Δεν έκλειξε. Α, άργησε να γυρίσει. Άργησε να την πατήσει και να γυρίσει εκεί πέρα, έπρεπε να την πατήσει. Θυμίζω για όσους συντονίστηκαν τώρα, κάντε και ένα follow στο κανάλι του GameWorld.gr στο Twitch, κάτω αριστερά, για να ενημερώνεστε και για τα νέα μας streaming. Και την Παρασκευή 7 η ώρα θα παίξουμε Arcade, το νέο RPG το κορεάτικο, θα μαζευτούμε εδώ πάλι, θα είμαι με Χριστιανά Παντελή και θα γίνει πανικός. Θα έχουμε δύο PC από εδώ, θα μπούμε και εσείς από το σπίτι. Μπείτε στο Arcades, νομίζω είναι το site, γράψτε στο Google τη λέξη Arcades και θα το βρείτε. Θα παίξουμε αύριο από τις 7 με 9 για ένα-δύο ώρακι. Εδώ τελευταία στιγμή το κόψιμο. Είναι free to play, το κατεβάζετε δωρεάν. Ωραία, ημίχρονο. Και αύριο σας περιμένουμε να τα πούμε από κοντά στο Alea Install στο Εργάλεο, την καφετέρια. Είναι κοντά στο μετρό του Εργάλεο. Είναι 4 στενά πάνω από το μετρό του Εργάλεο, μπορεί να έρθετε εκεί. Θα δώσουμε και από κοντά τα Game of T-shirts που είδατε και στο βιντεάκι που ανέβηκε στο YouTube και, γιατί όσοι το έχετε δει έχουμε ανεβάσει βίντεο με τα Game of T-shirts. Από σήμερα στο tokotoukan.gr όσοι θέλετε να μας στηρίξετε μπορείτε να αγοράσετε T-shirts, έχουμε 14 ευρώ κόστος, σχετικά λογική τιμή και θα πληρώνουμε και από τα live streaming ορισμένα. Όχι. Πραγματικά. Πολύ καλή άμυνα από την AI, μου κλέψει την μπουκιά από το στόμα. Βλέπετε εδώ τη φάση, πώς έβαλε το πόδι του με το που πάνε να κάνω το shoot pop. Βάζει κατευθείαν το πόδι. Δεν πρόλαβα να κάνω το shoot, το χτυπάει πάνω μου και γι' αυτό έγινε το out που βλέπετε. Δηλαδή πήγε να την κόψει, χτύπησε στο πόδι μου και κατέληξε μπάλα out. Εδώ ο Τέβες που προσπαθεί να τα κάνει όλα μόνος του, ξανά έβγαλα τερματοφύλακα, ξανά εύκολη υπόθεση. Γενικά όταν το gameplay είναι αργό μπορείτε να βγάζετε τον goalkeeper έξω και να κλέβετε εύκολα την μπάλα. Εδώ ήταν δικό μου λάθος. Δεν έφυγε το παιχνίδι. Εδώ. Στην άλβες. Πάλι δικό μου λάθος. Ωραία, λουκούμε ήταν. Α, όχι, θα περάσει μπάλα. Εδώ. Και έχει χώρο δεξιά ο Τσάβη. Και μπαίνει μέσα. Έλα, παράλληλα. Κάντο! Α! Λοιπόν, εκεί πέρα κινήθηκα άρχοντας. Αυτά στο FIFA δεν θα γινόταν σε καμία περίπτωση. Το AI ήταν γενικά αυτό που λέμε σας παρακολουθεί. Δηλαδή, κάνετε κάτι κούρσες και μπορείτε και μπαίνετε μέσα ανενόχλητα. Δεν ξέρω αν με τα γραφικά και με τα animations παραμελήσανε το AI στην Konami και δεν το έχουμε και τόσο καλό. Βέβαια, μας συμφέρει αυτό.
Κάνω μια σεντρούλα να δω τι παίζει. Λοιπόν, εδώ άργησε πάρα πολύ. Ανταπόκριση εντολών. Δυστυχώς. Δεν θα πω μία από τα ίδια, άντε να πω ότι είδα ένα 20% βελτίωση βαριά-βαριά, δεν πέρασαν ακόμα χειρότερα. Αλλά μέχρι να πάτησε το κουμπί και μέχρι να γίνει εντολή, είχε δύο παίχτες ήδη out μόνο στο προσήμα. Αν φτιάξουν αυτό το πρόβλημα όπου αργεί ο χειρισμός, αργούν οι εντολές, εδώ το θα δω. Αν το φτιάξουν αυτό θα είναι πραγματικά τελείως κάτι άλλο. Λοιπόν, και με τα όψιους περνάμε τα replays, ναι. Γιατί έχω πολύ συμμετοχή με το χ. Να δω μετά. Γενικώς δεν με θέλει σήμερα. Ναι. Ήτανε καρτούλα. Εντάξει, μπορεί και να ήταν. Θα δοκιμάσω και μια πάσα να την δημιουργεί. Ωραία, αυτό ήθελα. Αυτό όμως δεν ήθελα. Λοιπόν, για να δούμε αν θα καταφέρω να το ισοφαρίσω έστω. Ναι, πάλι άφησε την μπάλα, το είδατε αυτό που είπα και στο προηγούμενο μάτς. Αφήνει την μπάλα και την παίρνει αντίπαλος. Ίδιο και εδώ. Εντάξει, ευτυχώς δεν υπήρχε αντίπαλος από πίσω γιατί πάλι θα την είχα χάσει. Δηλαδή καταλήγουμε να πρέπει να υπολογίσουμε ακριβώς τη δύναμη στο σημείο που θα είναι ο συμπαίκτης μας. Εδώ προθυμένη, όχι αλλού ήθελα να μην κάνω. Γενικά με τις πάσεις υπάρχει ένα θεματάκι. Μπουσκέτς, Ινιέστα, Τσάβι, έχει πεθάνει ο Τσάβι, 0 στάμινα, είναι έτοιμος για αλλαγή. Λέξω απλά βαριά να τα αλλάξω για να μην καθυστερώ λόγω του live stream. Ο άλλος πήγε να τα κάνει μόνος του. Δεν περνάνε αυτά. Ινιέστα, έχει μέτρα. Αλλά έχει ξεμείνει από δυνάμεις και αυτός. Και ο Άλβες εδώ έχει ξεμείνει. Ωραία. Πάλι άφησε την μπάλα. Εντάξει, το πιες εδώ, μπράβο. Πέφτουνε κορμιά, έδωσε φαουλάκι. Πολύ εύκολα τις δίνει τις κίτρινες. Θυμίζω ότι παίζω στο πιο δύσκολο επίπεδο για να δούμε την AI στο τέρμα και εντάξει, έτσι όπως είναι θα έπρεπε τουλάχιστον να είχα πάρει από μια σοφαλία σε κάθε μάτς. Βοηθάνε και κινήσεις, τώρα κάτι γίνεται. Λοιπόν, κάνει και τις αλλαγές της CPU. Έχω 7 λεπτά, μήπως καταφέρω και το γυρίσω. Λίγο σκληρά.
Να δώσω καμιά κάρτα. Δεν πάνε να αυτά εδώ που λίγο. Ούτε αυτό νομίζω θα πέρασει. Μπλοκάρει Μπουφόν και τώρα κάπου εδώ θα το σφυρίξει. Ωραία. Λέω να δοκιμάσω ένα ματσάκι. Αν πάρω πάλι Μπαρσελόνα και να παίξω με την Νάπολη αντίπαλο κάτι τέτοιο. Ή να πάρω Ρεάλ, μια και θα έχει το Ρονάλντο, και να παίξω, με την Νάπολη. Όχι, δεν είναι πιο γρήγορα από το FIFA, παιδιά, σε καμία περίπτωση. Άμα θα το παίξετε και εσείς το καταλάβετε. Μπορείτε να φτιάξετε κινέζικο account στο PSN ή στο Xbox Live και να το δείτε και οι ίδιοι. Γενικά ο χειρισμός έχει αργή ανταπόκριση. Τώρα για το αν είναι πιο γρήγορο, νομίζω. Εντάξει, μπορεί να είναι μισή ταχύτητα πιο αργό το Pro. Είναι πολύ μικρή διαφορά σε σχέση με πέρυσι, βέβαια. Λοιπόν, Real Napoli. Ή να πάρω Bayern, επειδή μου είπατε πριν για Bayern. Για να δούμε και την Bayern. Θα την πάρω τώρα την Bayern, να παίξουμε Bayern Napoli. Λοιπόν, από τα Simple Settings μπορέσετε με αυτόν τον τρόπο κάπως έμεσα να κανονίσω το σύστημα της ομάδας μου. Λοιπόν, επέλεξα αυτό που είδατε, το σύστημα το οποίο είναι Possession Game. Ωραία, και τώρα στο line-up θα δω αν είναι καλά οι παίκτες. One Ribery. Νομίζω είναι μια χαρά. Ραφίνια στον πάγκο, ήδη είναι ο Λαμ, ο Γερόλικος, τέρμα ο Νόιερ, κομπλέ. Ωραία, αντίπαλος μου παίζει με Χιγκουάιν μπροστά. Και πάμε να δούμε σε αυτή την τρίτη απόπειρα. Δεν γίνεται, πρέπει να το πάρω το ματσάκι. Να επιβεβαιώσω για άλλη μια φορά το επίπεδο δυσκολίας, παιδιά. Μιλώντα κάτι. Έλα, από εδώ το βρίσκεις. Λοιπόν. Γι' αυτό που λέτε αύριο για το Game Café, η παρέα είμαστε εμείς. Είμαστε όλοι μια παρέα στο Game World, οπότε μην αγχώνεστε. Αυτό είναι η αρχική οθόνη με το γήπεδο. Ακόμα και αν έρθετε χωρίς φίλους, εκεί είμαστε, δεν δαγκώνουμε σε καμία περίπτωση. Λοιπόν, General Settings. Superstar και Regular. Ναι, όντως, είναι το πιο δύσκολο επίπεδο. Και η διάρκεια αγώνα 10 λεπτά. Game Plan. Η ομάδα είναι έτοιμη, δεν χρειάζεται να αλλάξω κάτι άλλο. Ωραία. Νομίζω ότι φόρτισε πιο γρήγορα αυτή τη φορά. Ήταν το ίδιο ακριβώς ματσάκι. Γενικά τη βλέπω αρκετά δυνατή την Bayern στο Pro Evolution. Είναι αγαπημένη του Γρηγόρη Βούλγαρη. Του συντάκτη μας. Η Bayern είναι φανατικός Bayern. Όταν το πήρε η Bayern ο Champions League δεν κοιμήθηκε. Είδε τα highlights στο τέλος. Καθόταν εκεί μέχρι αργά, πρέπει να έχει πιει πάνω από 10 μπύρες. Τα απολάμβανε. Εδώ ο Καλεγιόν μου κλείψε την μπάλα για πλάκα και ο Χάμσικ είναι τρένο πάλι. Άντε να τον προλάβεις. Βλέπω τον Μπόατινγκ με δυσκολία τον προλαβαίνει. Για να και έχω και το Λεβαντόφσκι μπροστά, το κρυάρι, άντε να κλέψει μπάλα.
Γιατί γενικά μου αρέσει να παίζω με γρήγορους επιθετικούς. Και ο Λεβαντόφσκι δεν είναι και ο πιο γρήγορος που υπάρχει. Να πάλι εδώ, έδωσε την μπάλα, την άφησε ο δικός μου και την έκλειψα την μπάλα στα μάτσα. Δεν ήταν αυτό το κουμπί που πάτησα και θα κάνω δεν έτσι. Sorry φίλε, αλλά όπως είσαι, όπως είσαι, επειδή πάτησα σέντρα και έχει πάσα. Τι δεν υπάρχει rematch. Έτσι είσαι ρε. Όχι το replay, άστο το replay. Δεν παίζει, εγώ πούστηκα, εγώ δεν σηκώνω. Όπως είσαι rematch. Θα με κλέψουν εμένα τα γατάκια της Konami. Άντε μην τα πάρω τώρα. Γενικά στην κόντρα περνάς εύκολα. Έλα ένα γκολ. Με ένα δοκάρι με έχεις εδώ και μισή ώρα. Να δοκιμάσουμε. Έτσι και έτσι. Όχι. Κακό. Έλα, έλα, έλα. Αχ. Και εκεί άμα την έκλαβε και βάζε γκολ, πάλι restart θα έκανα. Έλα, 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 φύγε όπως είσαι. Και εκεί επίσης άμα βάζε γκολ, πάλι restart θα έκανα. Γιατί κοιμόντουσαν όρθιοι οι παίκτες μου. Κάνανε δηλαδή... Τι να πω. Λες και είχανε πελαγώσει. Το κλασικό σαν ρομπότ του πρώτου. Καλά, αυτή η παλιά δεν υπήρχε ρε. Δεν υπήρχε ρε αυτή η παλιά. Ρε πλάκα μας κάνεις ρε, εντάξει. Τι παλιά είναι αυτή, δεν μπορούσα να αντιδράσει καθόλου σε αυτές τις παλιές. Πραγματικά, δείτε πώς έγινε την παλιά. Δεν μπορούσα να κάνω τίποτα. Κοίταξε, γίνεται την παλιά. Είναι τρεις πίσω στην άμυνα. Εντάξει, όσο πρόλαβα να αντιδράσω, εκεί στο τάκλιν έπρεπε να. Ναι, θα μπορούσα να πιέσω εκεί, ήταν το μόνο μου λάθος. Οκ. Το φάγαμε νωρίς νωρίς αυτό. Τώρα έκανα προωθημένη, δεν την πήρε, τέλος πάντων εντάξει. Μετά στραβά την βγάλαμε την επίθεση.
Ρόντζερ με τον Μίλλερ. Αχ, δεν έπιασε το σουτ. Δεύτερο, όχι! Πού θα μου πάει, πού θα μου πάει σήμερα. Τι είναι ρε παιδιά, ημίχρονο, τι. Α, offside. Τι ημίχρονο, τι λέω, εδώ στο 23 είμαστε ακόμα. Τώρα πήγα να διέξω και έγινε αυτό που είδατε. Επίσης τα κλασικά του πρώτου. Λες και γίνεται διαγωνισμός ποιος θα σουτάρει την μπάλα με μεγαλύτερη δύναμη. Διαγωνισμός ταχύτητας, ένα τέτοιο πράγμα. Δεν έδωσε φάουλ εδώ ευτυχώς για μένα. Καλά ο Ρόμπεν παίζει και να μην έχει πάρει καθόλου μπάλα. Κοίτα τον εδώ, το φιγουρατζί. Έλα ρε σβάει στα Γκέτ. Το Γκέτσε. Ωπα. Πάλι καλά. Αν είναι δυνατόν, αυτό να το κάνει σε προπόνηση. Τέλος πάντων, εντάξει. Το AI είναι, μου φαίνεται, θα δούμε, θα ζήσουμε μεγάλες στιγμές με το AI και φέτος. Θα κάνουμε το σταυρό μας σε κάθε σουτ. Α, εντάξει. Είδατε πώς τραβήχτηκε πίσω και την έπιασε. Το θέμα να την πιάνει την μπάλα, να την κάνει βλακή. Να το πάλι την αφήνει για τον πάνω. Αλλού ήθελα να λίγη μήνες. Έτσι, μπράβο. Στο δικό μου πήγε να τα πει. Ωραία μπαλιά. Είδατε, έδωσε στον πίσω παίχτη την μπάσα. Αντί να δώσει αυτόν που κατέβαινε, τον είδατε που κατέβαινε, έμπαινε μέσα στην περιοχή. Τη θεώρησε την παλιά τόσο δυνατή, για άλλη μια φορά, που την έδωσε στον πίσω παίχτη. Πώς μπορούμε να κάνουμε παιχνίδι έτσι, αγαπητοί Κονάμι. Για απαντήστε μας. Μετά πώς να... με αυτά που γίνονται... πώς να μην φύγει μετά ο Τζον Μέρφυ. Σου λέει οι Ιάπωνες έχουν τρελαθεί εδώ, τι μας λένε. Κάνεις μια παλιά, τη θεωρεί πολύ δυνατή ένας παίκτης, πάει στον πίσω. Δηλαδή αυτό το πράγμα είναι... δεν γίνεται. Είναι τρεις εκδόσεις που υπάρχει. Δηλαδή εγώ αν ήμουν designer θα τους έλεγα, ελάτε εδώ μάγκες, όπως είστε, δεν ξέρω τι θα σας πάρει, ένα μήνα, δύο μήνες, λύστε το αυτό το πρόβλημα, λύστε το, δεν πάει άλλο. Τα γραφικά, εντάξει, χάρμα οφθαλμών, να βλέπεις τα πρόσωπα, ειδικά η Bayern είναι μοντέλα τώρα, όχι απλώς μοντέλα, τρομερός σχεδιασμός. Η Fox Engine είναι στο 100% και πραγματικά η ποιότητα είναι τρομερή. Εντάξει, εδώ βγήκε. Αχ, και να πέρναγε. Έλα, έλα, έλα. Κάντο. Όχι. Όχι σήμερα. Όχι σήμερα. Και δεν έχει και ένα training να κάτσουμε να προπονούμε με τις ώρες τα σουτάκια. Και για από εδώ. Ε,
Επίσης, ένα άλλο κακό ότι όταν γίνεται πάσα σε αυτόν, κάθεται και ακολουθάει την μπάλα ο παίχτης. Τρέχει παράλληλα με την μπάλα σε κάποια φάση και αγνοεί ότι υπάρχει αντίπαλος. Αλλά τρέχει, σου λέει εντάξει, προωθημένη παλιά είναι ρε παιδί, μας τρέξω. Αγνοώντας τελώς ότι υπάρχει αντίπαλος, οπότε δεν την κλέβουν για πλάκα. Εδώ καλή κυκλοφορία της μπάλας, η κλασική προωθημένη στο winger. Ναι, το έχουμε μάθει απ' έξω πλέον. Ωραία. Να τα πάλι. Αυτό είναι φάουλ εντωμεταξύ, ο διαιτητής κινήθηκε όρθιος. Κοιτάω τρεις παίκτες πάνω μου, δηλαδή δεν υπάρχει. Λες και παίζουμε σε αλάνα. Έλα ένας να κάνει κίνηση, έλα ένας να κάνει κίνηση. Ένας, καλά εντάξει δεν το κάνω, εκεί πέρα δεν το κάνω, τώρα άρχισε. Πραγματικά το FIFA και το Pro φέτος, και από το FIFA δεν το περίμενα, είναι στις κινήσεις, είναι τραγικά. Περιμένεις ένα συμπαίκτη σου να κάνει κίνηση, είσαι με την μπάλα, τίποτα. Αυτό δικό μου λάθος. Το έφαγε. Δηλαδή δεν υπήρχε περιθώριο αντίδρασης εκεί πέρα να το πούμε. Λοιπόν, επειδή το έχω χάσει, πάμε στο Μπαρτσελόνα Νάπολη. Ποια δεν έχουμε δει, νομίζω όλες τις έχουμε δει. Όχι, έχω πει θα πάρω Ρεάλ. Ρεάλ Νάπολη. Α, Μπιλμπάο δεν έχουμε δει. Ωραία. Ατλέτικ Μπιλμπάο. Και παίζει να είναι το τελευταίο, εκτός αν θέλετε να παίξω λίγο παραπάνω μετά. Μάλλον το τελευταίο θα είναι. Λοιπόν. Ναι, γενικά η AI το έχει στις αντεπιθέσεις. Είναι μία όμως κλασική κίνηση που στέλνει την μπάλα στον extreme. Αυτός κόβει μέσα στην περιοχή και ή το σουτάρει μόνος του ή κάνει μια πάσα. Είναι μια στάνταρ κίνηση και αρκετά προβλέψιμη. Δεν βλέπεις ούτε κάθε τις μπαλιές από τον άξονα, από το μέσο του γηπέδου δηλαδή, ούτε να παίζει με πασούλες όπως παίζει στο FIFA. Η ανάπτυξη στο πρώην είναι τελείως διαφορετική. Είναι στάνταρ. Ψιλοκρεμαστή μπαλιά. Τώρα εντάξει, αν δεν πάρω και το ισπανικό derby, τι να πω. Με την Bilbao παίζω δηλαδή, είμαστε. Όχι ότι είμαι κανένα καφενείο, αλλά εντάξει, σε σχέση με τη Real. Κοίτα, εδώ τι γίνεται. Εν τω μεταξύ είχαν βγει offside. Έλα, μπράβο. Τώρα είναι πάσα αυτή. Συγγνώμη, τι έκανε ο Ρονάλντο εκεί πέρα. Άφησε την μπάλα και έφυγε. Θα τρελαθούμε. Κάτσε γιατί έχω κάνει τρελή μου. Θα έχω βάλει τον Ρονάλντο κορυφή. Όχι, ο Μπενζεμά είναι κορυφή. Ο Ρονάλντο είναι. Εδώ, είναι μικρός από εδώ. Θα βάλω τον Τι Μαρία και εσύ μην παίζει αμυντικό χαφ, θα κάνω πειράματα. Βλέπετε εδώ, αυτό είναι καινούριο. Δείχνει και τους δύο παίκτες πριν μετά. Πάμε. Κόψιν, τίποτα. Κοίτα εδώ πέρασε από μέσα. Όχι. Τώρα έκανε τάκλιν αυτόματο από μόνος του. Δηλαδή, εγώ πάτησα το μαρκάρισμα και αυτός και έφυγε το τάκλιν. Αυτό είναι το τάκλιν. Λογικά θα το έχω αφήσει στις επιθέσεις κλασικά. Με εδώ πρέπει να παίξω λίγο με την μπάλα κάτω. Αυτό ήθελα. Ωραία. Εδώ οι παίκτες είναι στημένοι πολύ σωστά για την μπάσα.
Το θέμα είναι στη συνέχεια τι γίνεται. Μπορώ να παίξω και με τη μία, βλέπετε. Παπ, παπ, παίζω και με τη μία. Να δω τώρα με τη μία προωθημένη, δεν μου βγήκε καλή. Για τον Μαρτσέλο πήγαινε αυτή, αλλά ο Κρός ακολούθησε. Τι έγινε, και πλάγιο, λίγο αργά το καταλάβεις, φιλαράκο. Δεν το πήρα μάμο, τη Μαρία σε θέση αμυντικού χαφ. Και εδώ ο Κρός επίθεση ενώ θα πρέπει να πιέζει ο Μπενζεμά κανονικά, αλλά είχε ένα περίεργο rotation υπέρθεση ρεάλ, δεν μπορώ να το καταλάβω. Ο Μπενζεμά είναι επίθεση, υποτίθεται, το βλέπουμε πίσω. Εδώ τον διαπέρασε τον παίχτη μου. Εδώ, όχι. Όχι, το είδατε αυτό, αυτή τη τραγωδία. Όχι ο Κασίγιας, εγώ δεν το έτρωγα αυτό το γκολ. Δείτε εδώ πέρα τι έγινε, το AI. Δείτε να γελάσετε AI στο τερματοφύλακα, παιδιά. Να καταλάβετε γιατί χάνω. Όχι ότι δικαιολογώ μου που δεν έχω βάλει γκολ, αλλά δεν έχω ψυχολογία να βάλω γκολ. Δείτε εδώ πέρα. Εδώ. Παπ, παπ. Του φύγε μέσα από τα χέρια. Δηλαδή, τι ήταν, πλασεδάκι ήταν. Εντάξει, από εκεί και πέρα. Προθυμένη την έστειλα αλλού που είχε. Άμα τη διώξω πόσο μακριά θα πάει. Α, εκεί. Τουλάχιστον η κεφαλιά έπιασε. Ο Μπενζεμά, Κρός, ο Μπενζεμά φάγε σαβούρα. Έχει πέσει κάτω, ο Κρός είναι απέναντι σε όλη την Μπιλμπάο. Δεν κάνει κανείς κίνηση. Μπράβο, κομπλέ. Ναι, φοβερό σουτ. Αυτό είναι το πιο δύσκολο αυτό που δεν έχω. Λοιπόν, επίσης τα φύσικ της μπάλας, δεν ξέρω αν τα βλέπετε κι εσείς. Είναι δηλαδή μπάλα και παίρνει κάτι καμπύλες, παίρνει μπαν, περίεργο. Έλα. Ο Μπέιλ βρέθηκε δεξιά. Ωραία. Ο Μπέιλ είναι δεξιά. Σύμφωνα με το game plan, ο Μπέιλ έπρεπε να είναι αριστερά. Οπότε εδώ είναι η απάντησή μας. Fluid formation off. Και έτσι εξηγείται γιατί ο καθένας παίζει σε ό,τι θέσεις γουστάρει. Ρεάλ σου λέει μετά. Λοιπόν, εδώ κλασικά αφήνει με την μπάλα τα μήτρα. Εντάξει, δεν τα κάνει 7 μήτρα. Να τη γράφουν όλοι την άλλη. Αχ! Παιδιά, λίγο το πάτησα στο αρχίζουμε. Λοιπόν, οπότε όταν παίξετε προ, fluid formation στο off και είστε εντάξει. Για να μην βλέπετε τον Μπενζεμά στο κέντρο, τον Μίλλερ στο κέντρο στην Bayern που είδατε πριν και γενικά όλη αυτή την περίεργη αλχημία. Δεν είναι ότι μόνο ανακατεύουν τις θέσεις, είναι ότι και στα μαρκαρίσματα ανακατεύουν τις θέσεις και τους βλέπετε και πάνε, ξέρω εγώ, όπου να είναι και μαρκάρουν. Ενώ κανονικά υποτίθεται ότι όταν επιλέγεις fluid formation πρέπει την ώρα που επιτίθεσαι να αλλάζουν θέσεις. Αυτοί είχαν μονίμως αλλαγμένες θέσεις, ήταν ό,τι να είναι. Οπότε το βάζουμε στο off. Και γλιτώνουμε και αυτό. Τώρα πήγα να κάνω πάσα. Το επέλεξα ίσα ίσα. Αυτός την έπιασε, δεν ξέρω, ο Μαρτσέλο με το καλάμι την έπιασε. Την έστειλε στην αντίπαλη άμυνα. Έλα ένας εδώ. Μπράβο, έλα εδώ. Όταν κλείνεσαι και σε πιέζει, συνήθως τι κάνεις. Ναι. Και πέρασε και αυτή η φάση. Πάσες είναι τραγωδία. Δηλαδή πρέπει να παίζω αντιποδόσφαιρο. Πάω που φύγει μέσα.
Ο Πέπε εκεί δυναμικά. Ναι, καλά. Αυτό το ότι αργεί να δώσει πάσα κοστίζει, το βλέπετε. Ωραία, ημίχρονο. Είναι πάρα δύσκολο βασικά σου. Άμα δεν βάλω γκολάκι, εγώ να δεις πως βασικά σου, αλλά δεν βλέπω να παίζω, αλλά δηλαδή τελευταίο ημίχρονο τις είδαμε τις ομάδες. Φιλικό demo έχει μόνο, δεν ξέρουμε το ευρωπαϊκό demo αν θα είναι το ίδιο. Που λογικά δεν αποκλείεται. Έφυγες. Όχι. Κοίτα εδώ παλιά. Όχι, τι από μέσα πέρασε. Δεν υπάρχει αυτό ρε. Αντί να κατευθυνθεί προς την μπάλα, τι να κάνω να το κατευθύνω manually προς την μπάλα. Δηλαδή είμαστε σοβαροί. Τι πράγματα είναι αυτά. Δεν μπορεί να πάει προς την μπάλα ο άνθρωπος. Εδώ κοίτα. Άμα καθυστερεί να δώσει πάσα γύρω πολύ. Μπράβο. Έφυγες. Έλα, έλα. Το βάλα, το βάλα. Γκολ. Πάρ' το. Πόρτο! Έτσι και καρδουλίτσα. Πάρτο από τον Ουαλό. Πάρτο, σας λεντάνει Ουαλή. Έτσι, μόνο η Ουαλή βγάζει το καλό τσάρι στο ποδάρι. Τσίμπατο. Έτσι σε γλέντισε. Λοιπόν, τώρα πάω να το γυρίσω. Πάω να το γυρίσω τώρα. Πώς μπήκανε ξαφνικά περισσότερο στο streaming, επειδή έβαλα γκολ. Πώς βγαίνει να το. Πώς βγαίνει να το. Έλα με τη μία με τη... Αχ, πρέπει να παίρναγε εκεί με τη μία. Ωραίος κλέβει. Δώσ' την μπάσα γρήγορα. Έφυγες. Άντε πάλι. Τι με το ίδιο τρόπο. Όχι, δεν έχει. Δεν έχει. Αυτή τη φορά μας πρόλαβα. Και επίσης αργούν να ξεκινήσουν να μαρκάρουν, άλλο ένα μειονέκτημα. Ωραία, τώρα με τη μία έπιασε, μπράβο. Όχι, offside. Άργησε. Έλα. Έφυγες. Μπράβο ρε Μάρτσελο, δώσε. Δώσε. Εκεί. Εκεί. Τα κουνάκι βλέπετε εδώ, μαγικό ποδόσφαιρο από τη Ρεάλ. Άντα αγόρι μου, ανέβα. Έχεις μέτρα, έχεις... Είναι τόσο δυσκύλιες οι πάσες που γι' αυτό καταλαβαίνεις για ποιο λόγο η CPU παίζει με προθυμένες. Με ψιλοκρεμαστές προθυμένες, γιατί πολύ απλά οι πάσες είναι δυσκύλιες. Δηλαδή τέλος, δεν θέλει, δεν το ζάλιζουμε. Εδώ η κυκλοφορία της μπάλας από τη CPU.
Θυμίζω και όσοι συντονίστηκαν τώρα ότι παίζω στο πιο δύσκολο επίπεδο, στο hard. Έχει regular και το super hard, όπως το ονομάζει. Να δω τι θα σκαρφιστεί για να βάλει γκολ. Γιατί κάτι θα σκαρφιστεί για να βάλει γκολ. Να. Α, πώς το πάθες ρε. Έλα ένα γκολάκι για να το πάρουμε, έλα ένα γκολάκι ρε φίλε. Έλα να βλέπω κίνηση. Ο, πού την έδωσε τώρα, να κολλάνε. Πίεσε, έλα. Τώρα άντε να την κλέψει την μπάλα. Δώσ' την, μπράβο. Ωραίος. Με τη μία... Όχι! Έλα, έλα, κάτω! Γκολ! 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 Πάρτο! Πάρτο! Πάρτο από τον Τι Μαρία! Πάρτο από το πείραμα του γκριπάρι του coach! Πάρτο! Πάρτο για να γουστάρεις! Στο super hard επίπεδο! Έτσι! Έτσι ρε γατάκια, έτσι σας γλέντισα, το γυρίσαμε! Το γυρίσαμε. Το σας είπα θα το γυρίσω. Το γύρισα τέλος. Πάρ' το. Πάρ' την κολάρα σου. Την κολόρα σου. Την κολόρα σου. Τώρα άμυνα. Τώρα κλαδεύουμε ό,τι υπάρχει. Τίποτα να φύγει ρε. Έτσι. Δύο λεπτά καθυστερήσεις. Έφυγες. Όπου φύγει τώρα. Όπου φύγει. Έτσι. 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 Πάρτα ορφίξτε το ξέρω εγώ και έτσι πας. Θέλουμε και ρεβάς, λέω να πάρει Ατλέτικο εκείνος. Όχι φιλαράκο. Θα κάνω κάτι άλλο. Θα κάνω κάτι πολύ καλύτερο. Λοιπόν, να δω πρώτα τι δώρα σας έχω. Μάλλον θα παίξουν λάθος κάμερα. Pro Evolution Soccer. Αλλά να επιβεβαιώσω ότι έχω αρκετά. Γιατί έχουν ήδη κληρωθεί δύο. Λοιπόν, θα κάνουμε την εξής κλήρωση για όσους είναι τώρα συντονισμένοι. Δίνω 2 Pro Evolution Soccer 2014, το 5 δεν έχει βγει, για PlayStation 3. Η διαδικασία για να συμμετάσχει είναι εξής. Κάντε follow στο κανάλι του gamer.gr στο Twitch και δεύτερον στέλνετε email στο users@gamer.gr και λέτε απλά πως σας φαίνεται το σημερινό streaming, όχι κάτι το ιδιαίτερο, γράψτε ελεύθερα ό,τι γουστάρετε. 2 από εσάς θα μπουν σε κλήρωση η οποία θα γίνει μόλις τελειώσω το derby Barcelona Real. Επειδή μου κάτσε καλά η Real, μπορώ να την ξαναπάρω, θα δω. Από ό,τι βλέπουμε στα stats, η Barcelona έχει καλύτερο κέντρο κατά ένα πόντο, 86, στην άμυνα υπερτερεί η Real, οπότε μάλλον θα το παίξω έτσι, Real Barcelona, μου κάτσε καλά με τη Real. Λοιπόν, στο game plan θυμίζουμε ότι display, όχι, πρέπει να επιλέξω το possession game και στο tactical options με fluid information off. Οκ.
Και το πείραμά μου για άλλη μια φορά, το οποίο έπιασε. Είναι ο Ντι Μαρία στη θέση του Ροντρίγκες. Α, Ρονάλντο δεξιά, κρός εδώ, Μπέιλ εδώ, Μπενζεμά επίθεση. Είμαστε έτοιμοι. Λοιπόν, πάμε να τους σκίσουμε. Δεν ξέρω ποιος είναι η Μπαρτσελόνα, δεν ασχολούμαι καθόλου με ισπανικό πρωτάθλημα. Ασχολούμαι λίγο με αγγλικό και εκεί υποστηρίζω Manchester City. Αυτό. Παλιά έγινα City, εντάξει, αρχικά γούσταρα Ryan Giggs και τους υποστηρίζω United, αλλά μόλις έμαθα ότι ο Giggs πήγε στα 14 του στη Manchester City και λίγο πάει σαν να ακούω και ο Oasis, που έχω όλα τους άλμπουμ σε δίσκους, βινίλια, τα πρώτα τρία είχαν βγει σε βινίλια κτλ. Έγινα Manchester City. Συν ότι εντάξει, η Manchester United έχει το κόκκινο χρώμα που δεν μου αρέσει και τόσο. Η City έχει το γαλάζιο που έτσι το γουστάρω πιο πολύ, οπότε έγινε Manchester City. Κατά τα άλλα, με τα υπόλοιπα πρωταθλήματα δεν ασχολούμαι ούτε με Ιταλία ούτε με Ισπανία, άρα δεν ξέρω τι υποστηρίζετε εσείς. Εγώ πήρα καθαρά Real γιατί είδα ότι έχει λίγο καλύτερα στάτ στην άμυνα από ό,τι έχει η Μπαρσελόνα. Και ειδικά ο Κασίλιας, ας πούμε, θεωρείται καλύτερος goalkeeper, οπότε. Λοιπόν, ξεκίνησε το παιχνίδι. Αλόνσο αλλάζει. Όχι, αλλάζει να ξεμένει. Μασεράνο εδώ τον έχει, τι στόπερ τον έχει το Μασεράνο. Μπέιλ, Μπενζεμά, περιμένω Μπενζεμά στήριγμα. Δίνει στον Κρός, Μπενζεμά κάνει κίνηση, όχι δεν θα περάσει μπάλα, πως ο Κρός την πράσινη την κεφαλιά. Μαντσέλο, όχι, κερδίζει φάουλ, τι έγινε εκεί, offside ήταν ο Μαντσέλο. Ήταν offside. Τον έβγαλε ο Άλβες, ο οποίος κάνει και το ελεύθερο. Αλόνσο, χάνει την μπάλα. Τον Αλόνσο τον έχω στο FIFA. Είναι γενικά καλή αγορά και πολύ φθηνή. Σουάρες εδώ κάνει κίνηση. Σουτάρει άλλο ευτυχώς. Το δάγκωσε το Σουάρες. Πάμε για το ελεύθερο. Τις κεφαλιές περνάνε αρκετά εύκολα πάντως. Μόλις τελειώσει το ματσάκι θα πω και τους νικητές για τα δώρα. Δεν το θέλω αυτό. Επίσης δεν πιάνει πάσα. Τώρα έπιασε. Πάμε με τη μία. Με τη μία. Απέναντι στο Μαρτσέλο. Δεν πέρασε η πάσα του. Λίγο βελτιωμένο το passing game. Καλύτερο από πέρυσι. Θέλει πολλή δουλειά. Ειδικά στην αντίληψη στις γρήγορες πάσες που τις περιμένουν αργές οι παίκτες του πρώην και θέλει πολλή δουλειά. Τόνι Κρός, σουτάρει, όχι, out. Oh. Πολύ καλό σουτ, βλέπετε εδώ πέρα. Ίσα ίσα έφυγε out. Ήταν καλή ευκαιρία. Εδώ πέρα στο κέντρο, βγάζει για τον Άλβες, Σουάρες, Μπούσκετς, Άλβα, Νεϊμάρ, τον έχει αριστερό εξτρέμ τον Νεϊμάρ, το Μέση τον έχει σχεδόν. Ο Σουάρες εδώ σφίγγεται, έπρεπε να την πιάσει ο Κασίλιας, νομίζω κέρδισε κόρνερ. Ναι, κόρνερ ή out είναι, τώρα δούμε τι θα δώσει, το έδωσε out τελικά. Στην κάνω μέσα την μπάλα. Μέση, είναι μόνος του, κόπη και εκεί. Δεν πέρασε η μπαλιά. Άλλη ο Μέση, προσπαθεί να τα κάνει όλα μόνος του, ξανά κόβεται. Χώμα ο Μέση σήμερα. Έλα, μέσα όπως είσαι.
Εδώ προσπαθώ να πιέσω, αλλά τίποτα. Α, εδώ. Έκλεψα. Ρονάλντο πρέπει να φύγει, να κάνει κίνηση. Προβλέπει ο Μπενζεμά, Ρονάλντο. Για να κινηθώ παράλληλα με το τρόμα, δούμε θα γίνει με τον Ρονάλντο. Το κάνω. Ω, το πιάσε. Έπρεπε να το περιμένω λίγο ακόμα. Ξανά δοκιμάσαι την ίδια κομπίνα. Μπενζεμά, ίδια παράλληλη κίνηση, όχι. Α, σουτάρω, το πιάσε, μπράβο. Εκεί με τον Ρονάλντο έπρεπε να κάνω ένα καλό σουτ. Πιθανότατα θα έπιανε εδώ, άσχημο το βολέ, πολύ άσχημο. Μπενζεμά, όχι, offside είναι. Ναι, ναι, είναι offside. Το βολέ ήταν πολύ άσχημο πριν. Και γενικά δεν βλέπω να παίρνει πολλές κεφαλιές η CPU, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Ο Μπέιλ εδώ από αριστερά κάνει την κούρσα του. Και ο Άλβες είναι όμως γρήγορος και τον κόβει. Και έχουμε πλάγιο. Θα δοκιμάσουμε τώρα να δούμε πώς είναι τα μακρινά πλάγια στο Pro. Για να δούμε. Δεν έχει μακρινά πλάγια. Αν πατήσω τελείως την μπάσα το στέλνει εκεί. Εντάξει, κάτι έγινε. Δεν μπαίνει όμως μέσα στο Μπενζεμά και διώχνουμε σκουαζόνα με Ινιέστα. Κατεβαίνει τώρα Ινιέστα να δούμε. Τσάβι, Μέση, τον έκοψα. Επιμένει ο Τσάβι, πρέπει να βγει εδώ Κασίγιας, τον βγάζω έξω, παπ, έτσι, και καθαρίζει. Εδώ πάλι κοιμηθήκανε με την μπάσα. Την έστειλα στον αμυντικό μου μέσο, την άφησε και έγινε αυτό που είδατε και εντάξει. Ένας λόγος για τους οποίους μπορεί να φας μπολ για πλάκα, ειδικά όταν παίζει με την Μπαρσελόνα. Οπ! Ναι, να ναι. Και κοιμηθήκανε βασικά οι παίκτες, το είδατε στην άμυνα. Το έβαλε Νέιμαρ. Έτσι. Λοιπόν, δείτε εδώ τι έγινε. Καλά, ο χάσει την μπάλα που κοροϊδίστηκε πάσα, έτσι. Σουτάρι, δοκάρι. Και εδώ, ενώ πατάω το χ για να το κρατώ πατημένο για να κλέψει την μπάλα, μέχρι να γυρίσουν το σώμα τους, είναι τα ζώα μου αργά, έτσι, τελείως. Δεν υπάρχει άμυνα σε αυτά. Η εντολή, ας πούμε, της AI κάνει να πάει, δεν ξέρω και εγώ πόση ώρα, τέλος πάντων. Α, εδώ παλιά στο πουθενά. Να την κάνω μέσα και τη γίνω. Γιατί στον αέρα έχω καλύτερη τύχη, μου φαίνεται. Δεν μου έχει πάρει μια κεφαλιά η CPU σήμερα, δεν ξέρω τι παίζει. Τον έβαλα τώρα τον Κασίγιας. Έχουμε ημίχρονο, 0-1 είναι που κάνω. Πάλι από κοροϊδίστικη φάση όπου πήγα να δώσω πάσα και τη θεώρησε πολύ γρήγορη ο συμπαίκτης μου και την άφησε για τον αντίπαλο. Κάτι που γίνεται τουλάχιστον μία φορά σε ένα μάτς, μία με δύο φορές. Τα τελευταία δύο χρόνια στο Pro. Έχω πατήσει την πάσα εδώ και 3 δευτερόλεπτα, ξέρεις. Ναι, μπορείς να δώσεις πάσα. Αν σου είναι εύκολο, για να μην το φάμε. Εδώ άφησε ένα παίκτη για τον άλλο χωρίς το θέλω. Μπενζεμά, Μπέιλ. Πρέπει να κάνει κίνηση εδώ, Μαρτσέλο. Τι κίνηση να κάνει. Θα καλύψει, όχι. Την κράτησε μέσα η CPU. Εδώ μέσα θέλει προσοχή. Παπ, κόκκινη κάρτα όπως είναι τώρα. Όπως είναι στα αποδυτήρια, έφυγε για κόκκινη. Α, κίτρινη. Μάλιστα. Υποφέρει ο Μέση. Λοιπόν, αυτό ήταν παράδειγμα κόκκινης κάρτας. Για τον λόγο του ότι με φωνάζει και το φορείο, βλέπετε εδώ. Λοιπόν, ήταν τελευταίος παίκτης που πήγαινε για γκολ. Βέβαια, ήταν και ο Μαρτσέλο από πίσω, οπότε δεν ήταν καθαρή κόκκινη. Υπήρχε και άλλος αμυντικός. Οπότε εντάξει, παίζεται. Πάντως τη δουλειά μου την έκανα, το Μέση το σακάτεψα. Νομίζω ότι ο Καλιτζάκης θα ζήλευε αυτό το τάκλινγκ σίγουρα. Λοιπόν. Μαρία, θα δώσω για τον Αλόνσο. Όχι, προθυμένη, έφυγε. Σέντρα. Κάντο, σουτ, όχι, έπρεπε να το κάνω πιο δυνατό. Έπρεπε να το κάνω πιο δυνατό.
Αν είναι δυνατόν. Δοκιμάσου πάλι την κίνηση στην παράλληλη, μπας και πιάσει. Όχι, δυνατό ήτανε. Άμα κάτσω μια-δυο ώρες εδώ πέρα θα τα μάθω σου τα γιατί θα πάει. Να δω πάλι τον Μάρτο Γκόβο για πρωινό τώρα, εντάξει. Είχατε μια φάση. Αλλά δεν θα είναι κάθε μέρα από τα δουλειά Νεϊμάρ. Εδώ πάλι... Όχι, δεν την προλαβαίνω. Είναι δύσκολο να βρεις μια σωστή προωθημένη παλιά. Είναι πραγματικά πολύ δύσκολο. Να σου κάτσει με τη σωστή ταχύτητα, δεν ξέρω. Γενικά, ο λόγος είναι ότι οι παίκτες μου αργούν να κάνουν την κίνηση. Αυτό είναι το πρόβλημα. Εδώ διώχνω. Αργεί να ξεκινήσει για την προωθημένη, αργεί να το καταλάβει και... ναι, το αποτέλεσμα είναι αυτό που βλέπετε. Δεν βγαίνει μια σωστή προωθημένη. Εδώ ο Μέση βάζει το κορμί του εδώ πέρα, το μεγάλο τον μπόι του. Λάθος από τον Μπούσκετς, τραγικό για τέτοιο επίπεδο AI. Και ναι, έπιασε, όχι δεν έπιασε μπάλα. Πάντως σε κάποια σημεία νομίζω ότι παίζω την τελευταία έκδοση του Virtual Striker. Το ξαναλέω την τελευταία, αν μην παρεξηγηθώ. Το θυμάστε από τα arcade της Sega. Όπως είναι πάλι, μέσα. Με 15 λεπτά έχουμε μόνο. Ό,τι προλάβω. Με τη μία κάτω, όχι. Με τη... Λάκια. Οχ! Πόπο, τον κρέμασε. Τον έβγαλα έξω και τον κρέμασε ο Μέση, αλλά στο τσάκ δεν το έφαγα. Μόνο τώρα θα παίξω με πάσα γιατί δεν μπορώ να ρισκάρω, δεν με παίρνει. Τώρα ήταν δικό μου λάθος, πήγα να δώσω τον κάτω παίχτη και το σφαλί. Τον γκρέμισα κανονικά. Κατούλα όπως είναι, ε. Τι παρατήρηση, δεν ξέρω, την πάλεψε με παρατήρηση. Όχι, την έφαγε την κίτρινη ο Κρός. Το πιάσε ο Κασίγια στη γωνία. Εδώ βάζετε άλλο ένα παίκτη μέσα στο κόρνο, να το ξέρετε, είναι ότι καλύτερο. Λοιπόν. Δεν κοιτάξτε, με το που γίνεται προωθημένη, η CPU τρέχει να την κλέψει, λες και έχει προβλέψει από πριν να θα κάνει προωθημένη παλιά, οπότε... Έστω από μια απλή προωθημένη πάσα, δηλαδή δεν πιάνουν ούτε οι προωθημένες. Τώρα θέλω ένα συμπαίκτη εδώ. Λοιπόν, εδώ πρέπει να παίξει το 1-2. Έφυγες και πάμε για σέντρα. Αχ, δεν έπιασε. Αλήθεια θέλω να δώσω. Έχουμε βλακία. Θα το σφυρίξει ακριβώς το 90. Ναι, θα να είναι γρήγορα. Το παλέψαμε πάντως. Πώς και αν προλάβω και κάνα κουλό εδώ πέρα. Τελευταία φάση είναι, άμα το βάλω σοφάρισα. Όχι, σούταρε και μου την έκλεψε.
δεν το πιστεύω. Πω. Τελευταία φάση. Λοιπόν, για να δούμε τα email σας. Πανικός γίνεται, 22 email έχουμε για το διαγωνισμό. Λοιπόν, να βάλουμε ένα νούμερο από το 1 στο 22. Δύο νούμερα δηλαδή. Λοιπόν, έχουμε το 11 και το 9. Είναι δύο κοντινά νουμεράκια. Λοιπόν, Κώστας Καζάκος κερδίζει το πρώτο Pro Evolution Soccer 2014 και το 11. Είναι ο Γιώργος Κωνσταντίνου. Ξαναλέω τα ονόματα. Κώστας Καζάκος και Γιώργος Κωνσταντίνου. Και διαβάζω και τα μηνύματά σας. Πολύ ωραίος φίλος λέει ο Νίκος. Ο Χρήστος λέει αρκετά entertaining stream και fan to watch. Καλή δουλειά, σε ευχαριστούμε. Μέτριο το Pro λέει ο Χάρης. Του έσκησε ρε μάνα, λέει τη ζουλέντηση όπω λε και εσύ. Τέλειο το λέει σήμερα το Pro, λέει Ευρυπίδη. Ωραίο stream. Έχουν πέσει κατά τα γέλια, λέει Κωνσταντίνο. Καλό φαίνεται το Pro Evolution Soccer 2014 λέει ο Δεμπέστερ. Μάνο θε πάρε την πάει, λέει τα βάζει γκολ σου λέει τα λεφτά ο Κώστας. Καλό stream, μάνο, αλλά το Pro 15 δεν με εντυπωσίασε δυστυχώ, λέει ο Αλέξανδρο. Καλύτερο από πέρυσι πάντω, έτσι το ξαναλέω. Πολύ ωραίο το stream του Gamer, όπω κάθε φορά συνεχίζεται παιδιά και μάνο ωραίο game αυτό με τη Real και πολύ καλό giveaway, λέει ο Γιώργο. Ωραίο το stream και σήμερα, παιδιά, μπαίνω. Βλέπω ότι αυξάνεστε, μήπως θα παίξω άλλο ένα. Λοιπόν, πολύ καλό stream και το demo αρκετά καλό, αλλά φέτος θα προτιμήσω FIFA, λέει ο Γιώργος. Εξαιρετικό το live, λέει ο Βασίλης. Όταν βγει θα παίξει το full game, ναι, θα παίξω. Καλή συνέχεια και αύριο, καλά να παράσει το open game καφέ. Ωραίο το σημερινό stream, καλά να παράσουμε αύριο στο game καφέ, λέει ο Γιώργος. Ο Νίκος λέει: Μάνο, καλησπέρα. Ρε, φαίνεται το πρώτο, θα το δοκιμάσω για τον demo. Για αγορά δεν το βλέπω, μια και παίζω FIFA από το 94 όπως εσύ. Εγώ παίζω και τα δύο από το 94. Οπότε καταλαβαίνεις ότι η EA έχει μεγαλώσει. Για το site σας και το streaming, ένα έχω να πω: είστε καλύτεροι, σε ευχαριστούμε. Συνέχισε την καλή δουλειά και εμείς θα είμαστε πάντα δίπλα σας. Το PES 2015 από τον demo φαίνεται καλό και έχει βελτιωθεί αρκετά από το 14, πιστεύω αξίζει. Όσο και το stream, πως πάντα σε κάνει να γελάς και καταπληκτικό, σε ευχαριστούμε. Ο Χάρης λέει: προηγουμένως έστειλα email με λάθος θέμα. Α, πολύ καλό το stream και μετρήτω το Pro. Ο Δημήτρης λέει: καλό το stream, ο τύπος καμπάζει από Pro, καλός είναι για μένα, λες. Τώρα το Pro 15. Έχουν βελτιώσει σε μεγάλο βαθμό το χειρισμό. Λίγο τα γραφικά και φαίνεται πιο ρεαλιστικό. Με λένε BGB, λέει στο Twitter. Δεν σου λέει Βασίλης. Τέλειο το σημερινό live stream, αλλά το Pro δεν με εντυπωσίασε και πολύ. Γκολάρα, ο Ντι Μαρία! Λοιπόν, ποιους είπα τώρα. Πρέπει να είπα Κώστας Καζάκος και Γιώργος Κωνσταντίνου. Έτσι, ναι, μην μπερδευτώ. Λοιπόν, και οι δύο, τα δύο ονόματα που είπα κερδίζονται από ένα Pro 2014 για PS3. Λοιπόν, το FIFA διαβάζω εδώ στο chat, απλώς δεν άλλαξε κάτι τελευταία χρόνια, απλά έχει μια επιτυχημένη συνταγή. Και τέσσερα χρόνια βγάζει το ίδιο με κάποιες αλλαγές. Κοίτα, τα τελευταίες δύο εκδόσεις ήταν πάνω κάτω ίδιες, δεν είχαν πολλές αλλαγές. Δηλαδή, το FIFA 14 και το 15 τώρα που θα βγει, όπως το έχουμε παίξει, γιατί εγώ δεν περιμένω κάτι το τρομερό, απλά το διορθώνουν ελάχιστα. Πρόσεξε, το 14 όμως είχε πολύ καλύτερα γραφικά σε PS4 και Xbox One. Όσοι είχετε παίξει FIFA 14, καμία σχέση στις next gen consoles με τις previous gen. Δηλαδή, βλέπεις γραφικά τρελά. Πραγματικά όμως σου ανοίγει το μάτι. Γεια σου και στον Policy Maker. Να πούμε μια καλησπέρα. Να σε κάνω και OP Policy Maker, αγαπητέ.
Λοιπόν, σε έκανα σπαθάτο. Λοιπόν, το πρό αλλάζει κάθε χρόνο, λέει ο Hacker, και προσωπικά πάντα με εντυπωσιάζει. FIFA 15 online. Στο FIFA 15 θα παίξουμε όντως με Ultimate Team. Δεν είμαι κονσολάκιας, παίζω τα πάντα, και PC και κονσόλες. Δεν βάζω ταμπέλα στον εαυτό μου, ούτε Sony, Microsoft, ούτε πισάκιας κονσολάκιας. Απλά, στο PS4, επειδή βολεύει με την λίστα στο PSN, πιο πολύ έχετε PlayStation, θα παίξουμε μέσω του PlayStation 4 με το FIFA 15 και ίσως φτιάξουμε ομάδα Gamer, το είχαμε κάνει και άλλες χρονιές. Ίσως παίξω και Ultimate Team από την άλλη, θα δούμε. Λοιπόν, να πούμε καλησπέρα στον Άγγελο, τον Policy Maker, τον τρελό, που μας είχε νικήσει στο Battle, νομίζω στο 10 ήταν, ή στο 11, κάπου εκεί, μάλλον στο 10. Λοιπόν, θα σας αφήσουμε. Θυμίζω να κάνετε follow στο κανάλι του gamer.gr στο Twitch, κάτω αριστερά. Παίξαμε πολλά μάτς, είδαμε όλες τις ομάδες. Και αύριο στο Open Game Cafe σας περιμένουμε στο Εργάλεο, 6 με 9, ίσως καθίσουμε και παραπάνω από τις 9, στο Alea in Style που βρίσκεται στο Άλσος Μπαρουτάδικο, για όσους το ξέρουν, είναι με το που θα βγείτε από το μετρό Εργάλεο, 4 στενά πιο πάνω. Ελάτε όλοι εκεί, είτε έχετε παρέα είτε δεν έχετε, δεν έχει σημασία, σας περιμένουμε όλους, να βγούμε φωτογραφιούλες, να κάνουμε το Open Game Cafe και να ανταλλάξουμε απόψεις γενικά για τα games. Να τραβήξουμε φωτογραφίες, βίντεο, ό,τι γουστάρετε. Θα μοιράσουμε δωράκια, έχουμε δώρα από τη Sony, Killzone, Shadow Fall, Infamous Second Son και το Infamous, το τελευταίο, το First Light, για PlayStation 4. Έχουμε 7 συλλεκτικά από το Kotukan, το Kotukan λέω, από το takustore.gr, 7 βαρβάτα συλλεκτικά από κούπες Street Fighter, που προσωπικά είδα την κούπα Street Fighter από το takustore.gr και πάθα πλάκα, μπείτε στη Facebook page του Gameboard να καταλάβετε τι εννοώ. Και επίσης θα έχουμε 7 t-shirts από το Gamer, τα οποία εντάξει δεν τα έχω εδώ δίπλα μου, αλλά τα δείξαμε στο βίντεο που έχει ανέβει τώρα στο κανάλι μας στο YouTube. Όσοι είστε εκτός Αττικής και δεν θα έρθετε στο event αύριο, μπορείτε να μπείτε από σήμερα στο tokotokan.gr να αγοράσετε τα Gamer t-shirts. Έχει κόστος 14€ το ένα. Θα μπουν και άλλα σχέδια για League of Legends και έτσι ποδοσφαιρικά με στάμπα λογότυπο Gamer και πίσω το όνομά σας ή το username σας και τον αριθμό που θέλετε. Οπότε πιστεύω θα γουστάρετε πολύ. Μάνου λέει να βγουν μετά το μετρό Εργάλεο, Χαϊδάρι λέει είναι πιο κοντά. Οκ, παιδιά δεν ξέρω, το μετρό Εργάλεο ξέρω ότι είναι 4 στενά το Alea in Style, μια καφετέρια που είναι μέσα σε ένα άλσος. Πολύ εύκολο να την βρείτε, είναι τεράστια καφετέρια, στρέμματα ολόκληρα. Λοιπόν, σας καληνυχτούμε. Σας βλέπω σταθερούς, δεν θέλετε να φύγετε, αλλά πρέπει να τα πούμε. Λοιπόν, αύριο, όσοι είστε από Αθήνα, τα λέμε Alea in Style στο Εργάλεο και Παρασκευή, αυτό αφορά όλους, παίζουμε Arcade 7 με 9, 7 με 7.30 συζητάμε επικαιρότητα users εδώ στο Twitch TV και 7.30 με 9 παίζουμε Arcade μαζί σας, παρέα. Κατεβάστε το από τώρα, γράψτε στο Google Arcade, διαβάστε και το preview του Γιώργου Λόλα στο gamer.gr, οπότε τα λέμε και στο gamer.gr στο forum και την Παρασκευή να παίξουμε Arcade online όσοι γουστάτε το MMO. Λοιπόν, μόλις το είπα, έχει delay το stream. Λοιπόν, φιλιά, καλή νύχτα. Καλό λιώσιμο με προ, με ό,τι γουστάρετε, με ό,τι αγαπάτε.